Την επέτειο των 111 χρόνων λειτουργίας του γιόρτασε ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της περιφέρειας, έγιναν βραβεύσεις επιχειρηματιών της πόλης. Την ίδια ώρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, αναδείχθηκε η σημασία της γυναικείας επιχειρηματικότητας και δράσης στο εμπόριο. 111 ολόκληρα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ιδρύθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου και το Σωματείο γιόρτασε την ημέρα με μια μεγάλη εκδήλωση, ώστε όχι μόνο να γίνει αποτίμηση του έργου που έχει επιτελέσει ο Εμπορικός Σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και να τιμήσει όσους τον έχουν πλαισιώσει τον έναν και πλέον αιώνα ζωής του. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή ότι μετά από 111 χρόνια λειτουργίας αυτού του Εμπορικού Συλλόγου, εμείς οι σημερινοί εκπρόσωποι να τιμήσουμε αυτή την ωραία και σημαντική μέρα. Γιορτάζουμε την ίδρυση από τον 111 χρόνων του Εμπορικού Συλλόγου, σημαντική μέρα για εμάς. Είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος βρίσκεται πάντα δίπλα στον έμπορο, στην επιχειρηματία. Η επέτειος των 111 χρόνων λειτουργίας του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου συνέπεσε με την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Αυτό στάθηκε αφορμή για να αναδειχθεί στην εκδήλωση η σημασία της γυναικείας επιχειρηματικότητας και να πραγματοποιηθούν βραβεύσεις. Παράλληλα, εκφράστηκε η ελπίδα πως τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι τόσο δύσκολα όσο αυτά που προηγήθηκαν. Επειδή είναι και η μέρα της γυναίκας, γιορτή της γυναίκας, θα κάνουμε και κάποιες βραβεύσεις για συγκεκριμένες γυναίκες του επιχειρήν. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα ισορροπήσει η οικονομία. Βρισκόμαστε ήδη σε καλό δρόμο και νομίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα πάνε καλύτερα από την προηγούμενη δεκαετία που ήταν πάρα πολύ δύσκολη για εμάς. Είναι μια διπλή τιμή. Δεν έχει τύχει τόσο ένα σαν και το παππού μου. Και αλήθεια είναι ότι από τον κύριο Κουμαντάκη έμαθα ότι ήταν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου όταν πριν χρόνια, όταν μόλις είχατε εκλεγεί. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης, έδωσαν το παρόν πλήθος επιχειρηματιών του Ηρακλείου, όσο και τοπικών φορέων.